Γεια σας, να είμαστε πάλι. Αυτή τη φορά επέστρεψα με τα αγαπημένα του μήνα, για την ακρίβεια και του μήνα Ιουνίου και του μήνα Ιουλίου. Είναι 2 μήνες σε ένα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Μαράκες, η μάσκα X με Argan και Hemp Oil Therapy. Είναι μια μάσκα την οποία την αφήνεις στα μαλλιά, την βάζεις δηλαδή μετά το λούσιμο και την αφήνεις. Είναι ένα εκπληκτικό προϊόν, έχει μια εκπληκτική μυρωδιά και το χρησιμοποιώ καθημερινά, προστατεύει και από τη θερμότητα, από τον ήλιο, είναι φυτικό, είναι απίστευτο, το αγαπώ, το προτείνω σε όλους. Θα σας αφήσω και ένα link από το σχετικό review που έχω κάνει για περισσότερες λεπτομέρειες. Για την περιποίηση του προσώπου, το αγαπημένο προϊόν αυτούς τους μήνες είναι αυτή η κρέμα ματιών, είναι από την εταιρεία Sostar και είναι μια προηγμένη κρέμα ματιών εντατικής αντιγύρανσης, η οποία έχει SPF 15. Θα μου πείτε γιατί αντιγύρανση σε αυτήν την ηλικία, γιατί έχω βγάλει μια λεπτή γραμμή κάπου εδώ και με έχει και αστερία. Οπότε ήθελα κάτι που είναι ενυδατικό και να βοηθήσει με αυτή τη γραμμή και μου πρότειναν αυτήν, είναι μια πάρα πολύ καλή κρέμα, είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι 50 ml κρέμα ματιών, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι κάπως έτσι. Το μόνο που με χαλάει είναι ότι πρέπει να την παίρνεις με τα δάχτυλα και δεν είναι σε ένα σωλήνα ή κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, το προσπερνάμε αυτό. Έχει SPF 15, ιδανική για τώρα το καλοκαίρι, γιατί έχει την αντιλιακή προστασία και είναι πολύ οικονομική για κρέμα ματιών. Πέραμε στα καλλιντικά. Το πρώτο προϊόν που έχω λατρέψει το καλοκαίρι είναι το Bronzing Base από την W7. Είναι ένα bronzer σε μορφή mousse, το οποίο έχει θερμούς τόνους, είναι κάπως έτσι, και το χρησιμοποιείς για να ζεστάνεις το πρόσωπο, το βάζεις γύρω-γύρω. Δεν είναι για κοψίματα, είναι πολύ θερμό, αλλά δίνει ένα υπέροχο ζέσταμα στο πρόσωπο και είναι 35 ml. Ναι, είναι μια πολύ όμορφη συσκευασία, αν και πάρα πολύ οικονομική. Είναι στην ίδια λογική με το bronzer της Chanel, αλλά καμία σχέση στην τιμή. Δεν έχω το συγκεκριμένο bronzer για να ξέρω αν είναι το ίδιο σε απόδοση και στην ίδια λογική, αλλά εμφανισιακά είναι ένα ίδιο προϊόν. Το επόμενο. Το έχετε ακούσει παντού, το λένε όλοι, το συζητάνε όλοι και όχι άδικα, είναι η Honolulu Bronzer, το Honolulu Bronzer από την W7. Είναι ένα εκπληκτικό προϊόν, έχω αρχίσει να δημιουργώ και βαθύλωμα, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Μπορείτε να κάνετε κοψίματα, να ζεστάνετε το πρόσωπο, να κάνετε κόψιματα ακόμα και στη μύτη που είναι δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητά του, είναι στα 6 γραμμάρια. Απλώνεται υπέροχα και αναμειγνύεται ακόμα πιο υπέροχα. Δίνει ένα πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ οικονομικό και πάρα πολύ καλό προϊόν. Θα σας αφήσω πάλι το link για το review που έχω κάνει για περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και στα υπόλοιπα. Όλες αγαπάμε τα πολύ χρηστικά προϊόντα το καλοκαίρι. Η BB είναι ένα προϊόν που σου δίνει ενυδάτωση, σου δίνει κάλυψη και τις περισσότερες φορές έχουν και ένα αρκετά καλό SPF. Εγώ αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ την BB της Golden Rose με SPF 25 στην απόχρωση 03 Natural. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν, έχει μέτρια, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, ελαφριά με μέτρια κάλυψη, που όμως χτίζεται γιατί είναι πολύ ελαφριά και δεν θα δημιουργήσει βαρύ αποτέλεσμα. Μπορείτε δηλαδή σε σημείο που το έχετε ανάγκη να προσθέσετε λίγο ακόμα. Είναι πολύ ενυδατική. Εντάξει, το SPF της δεν είναι και υπερβολικό. Δηλαδή εγώ τη χρησιμοποιώ και αντιλιακή, ακόμα και μέσα στην πόλη. Αλλά είναι μια πολύ καλή επιλογή, πολύ οικονομική, είναι στα 30 ml. Η μόδα του μακιγιάζ αυτή την εποχή προτείνει λάμψεις, λάμψεις παντού. Και τα προϊόντα για highlighting και strobing έχουν κατακλείσει την αγορά.
Ένα τέτοιο λοιπόν προϊόν είναι και αυτό το highlighter stick, το οποίο το έχω λατρέψει, είναι από την Golden Rose και είναι το 01 Bright Gold, είναι έτσι σε μορφή stick. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πριν το make-up, μετά το make-up, πάνω από πούδρα. Να το χρησιμοποιήσεις σαν βάση και από πάνω να βάλεις το highlighter σου σκόνη για πιο έντονη απόδοση. Γενικά είναι ένα εκπληκτικό προϊόν. Το φοβόμουν πάρα πολύ στην αρχή. Νόμιζα, έλεγα ότι δεν θα στέκεται καλά, αλλά το έχω αγαπήσει, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Μπορεί να έχει ένα πολύ ελαφρύ και φυσικό αποτέλεσμα, μπορεί να έχει ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Γενικά μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα με αυτό το προϊόν. Όπως είπαμε, το καλοκαίρι μου αρέσουν πάρα πολύ τα πολυχρηστικά προϊόντα. Θέλω να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προϊόντα. Έτσι, αυτή η σκιά από την Beauty Line Cosmetics, η νούμερο 174, εγώ τη χρησιμοποιώ με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι σαν σκιά, όπως και προορίζεται, και ο δεύτερος είναι σαν ρουζ. Είναι ένα πολύ ωραίο ροζ με λίγο λάμψη ρουζ, που για τώρα το καλοκαίρι, ειδικά αν είστε πιο μαυρισμένοι, όπως εγώ, θα σας δώσει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και κοστίζει νομίζω 1,5 ευρώ, κάτι πολύ λίγο. Λένε πως τα φρύδια είναι ο καθρέφτης του προσώπου. Αν τα φρύδια σου είναι λάθος σχηματισμένα ή δεν είναι σχηματισμένα, μπορούν να σου χαλάσουν το αποτέλεσμα όσο και αν έχεις προσπαθήσει για το μακιάζ των ματιών, του προσώπου, τα χείλη σου, τα πάντα. Οπότε, καλό θα είναι να προσέχετε τα φρύδια σας πάρα πολύ, αλλά να μην το παρακάνετε και γίνετε ψεύτικα. Ένα πολύ αγαπημένο προϊόν για αυτή τη δουλειά είναι το Eyebrow Pencil από την Golden Rose. Είναι στην απόχρωση 102. Είναι ένα μολύβι με αρκετά κέρινη υφή, το οποίο κρατάει τα φρύδια στη θέση τους, εκτός του ότι τα χρωματίζει. Και επειδή είναι αρκετά σκληρό, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις λάθη. Σε βοηθάει πάρα πολύ εύκολα να σχεδιάσεις τα φρύδια σου χωρίς να γίνεις υπερβολική ή να κάνεις λάθη. Έχει μαζί και βουτσάκι. Και είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιώ καθημερινά. Δεν τελειώνει γενικά. Θα σας κρατήσει για πάντα. Τέλος, τα τελευταία αγαπημένα μου πρόκειται για κραγιόν. Έχω ένα liquid lipstick και δύο απλά matte κραγιόν. Πρώτα θα σας μιλήσω για το liquid lipstick από την Golden Rose. Είναι το 02. Είναι ένα πολύ έντονο φούξι. Είναι αυτό που φοράω και αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Τα liquid lipstick γενικά τα αγαπώ. Έχουν πολύ μεγάλη απόδοση χρώματος, κρατάνε πάρα πολλές ώρες και δεν φεύγουν όταν τρως ή όταν μιλάς ή όταν πίνεις κάτι. Γενικά τα liquid lipstick βέβαια μπορεί να σου ξηράνουν αρκετά τα χείλη, οπότε θα πρότεινα όταν αρχίσετε το μακιάζ να ενυδατώσετε τα χείλη σας και το κραγιόν να το φορέσετε τελευταίο, να έχουν προλάβει να έχουν μια πολύ έντονη ενυδάτωση στα χείλη. Η Golden Rose έχει βγάλει πολλές αποχρώσεις από τα liquid lipstick και είναι όλες πανέμορφες. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μόνο αυτήν, αν και κάποια στιγμή θέλω να πάρω και τις υπόλοιπες, γιατί το έχω λιώσει, το χρησιμοποιώ καθημερινά, αν και έντονο, κάποιος μπορεί να μην το τολμήσετε, αλλά εμένα μου αρέσουν τα έντονα κραγιόν και τα φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τα δύο άλλα προϊόντα είναι από τα Sephora. Είναι τα Wonderful Cushion. Γίνεται ένας πανικός γενικά με τα προϊόντα με σφουγγαράκι και cushion makeup, cushion κραγιόν, cushion bronzer, cushion blush. Γενικά υπάρχει στα πάντα. Έτσι είναι και αυτά. Έχουν εδώ πέρα το σφουγγαράκι και πιέζεις, βγαίνει λίγο προϊόν και με αυτό φτάνει για ολόκληρα τα χείλη σας. Είναι matte και έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση. Έχουν πολύ καλή διάρκεια και αν και matte, είναι αρκετά ενυδατικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα στα χείλη. Αυτά τα βρίσκεται στα Sephora. Εγώ τα πήρα με την προσφορά της Vodafone το 1-1, οπότε βολεύει γιατί στην τιμή του ενός παίρνεις δύο προϊόντα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του Ιουνίου και του Ιουλίου, ελπίζω να σας άρεσαν. Θα σας αφήσω τα link από κάτω για τα προϊόντα, καθώς και το blog μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.